Για ένα πράγμα θα τον κρίνω. Προώθησε σαν κυρίαρχο ήθος το λαϊκισμό σε αυτή τη χώρα. Και σήμερα η Ελλάδα περνάει αυτή τη βαθύτατη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική κρίση, γιατί αναγορεύτηκε σε κυρίαρχο ήθος ο λαϊκισμός. Ένας λαϊκισμός που ξεκίνησε, μεταλαμπαδεύτηκε και προχώρησε και στα άλλα κόμματα, έσπηρε και άλλους πολιτικούς ηγέτες να προσπαθούν να μιμηθούν σχήματα και λόγους του παρελθόντος για να μπορέσουν να επιβιώσουν τη στιγμή κατά την οποία είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι το καινούριο θα βγει και θα συντρίψει ότι υπάρχει στον δρόμο.